Ο λυκίσκος είναι ένα αναρριχόμενο φυτό που χρησιμοποιείται στην παρασκευή της μπύρας. Χρησιμοποιήθηκε από πολύ νωρίς, προ-Χριστού δηλαδή. Δίνει τα ιδιαίτερα αρώματα και τη γεύση στην μπύρα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται και ως συντηρητικό. Ο λυκίσκος δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά το ξέρουμε όλοι όταν πίνουμε μπύρες. Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι σε μία normal lager beer ή σε μία beer pilsner είναι αυτό που δίνει λίγο την πικρά, όπως καταλαβαίνουμε. Σε καινούργιες ποιότητες μπύρας όπως είναι οι IPAs, οι Pale Ales, όλα αυτά τα αρώματα που έρχονται από το λυκίσκο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο λυκίσκος είναι το μπαχαρικό της μπύρας, δίνει στην μπύρα το άρωμα και τη γεύση. Πολλοί λένε ότι είναι η ψυχή της μπύρας, αυτό θα το υπογράψω. Όταν ασχολείσαι με το λυκίσκο, είναι αυτό που στο τέλος παίρνεις, δηλαδή το άρωμα του λυκίσκου. Στην αγορά της μπύρας, η πλειονότητα της κατανάλωσης είναι από φίρμες οι οποίες έρχονται από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο. Η ιδέα αξιοποίησης του λυκίσκου προκύπτει από την ανάγκη έβρεσης και ανακάλυψης καινούριων προϊόντων τα οποία έχουν τοπικό χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παραγωγή παγκόσμια είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλες χώρες, όπως είναι η Αμερική και η Γερμανία, οι οποίες μαζί καλλιεργούν γύρω στα 75-85% της παγκόσμιας παραγωγής. Ένα ποτό για να κρατήσει τις ίσκους πρέπει να έχει λυκίσκο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε μια μικρή παραγωγή του λυκίσκου, το οποίο μπαίνει σε ελληνικές μπύρες. Θα μπορούσα να πω όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος του λυκίσκου ελληνικών ζήθων δεν είναι ελληνικός. Δηλαδή η παραγωγή λυκίσκου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει την παραγωγή μπύρας που γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε αναγκαστικά οι περισσότεροι ζήτη στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ξένους λυκίσκους. Ο στόχος του έργου Puzzle ήταν η έβρεση, η ταυτοποίηση και η ανάδειξη του φυτογενετικού πλούτου της στερεάς Ελλάδος σε γηγενή λυκίσκο. Απότερος στόχος ήταν η παραγωγή ζήθων υψηλής προστιθέμενης αξίας με ελληνικά, τοπικά αρώματα και γεύση. Στην υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης συμμετείχαν εκτός από την εταιρεία βιοεφαρμογές που είναι ο κύριος εταίρος, ο επιχειρηματικός εταίρος της πρότασης, το Τμήμα Βιοπληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως ο Δόκτωρ Άκης Τουρμπούκης, πάνω στο λυκίσκο. Με πολλούς από αυτούς γνωριζόμασταν από το παρελθόν, είχαμε ξανασυνεργαστεί σε διάφορα άλλα ερευνητικά προγράμματα. Με κάποιους γνωριστήκαμε και έτσι είχε δημιουργηθεί μία ομάδα η οποία μπόρεσε και συνέθεσε και την επιστημονική γνώση που υπήρχε στα ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και την γνώση που υπήρχε στον επιχειρηματικό κόσμο και γενικότερα στον κόσμο του επιχειρήν, ούτως ώστε να υπάρξει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ο δικός μας στόχος ήταν να δούμε την ταυτότητα, την γενετική ταυτότητα, αν θέλετε, του ελληνικού λυκίσκου. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόταν αρχικά να αναπτύξουμε μία μεθοδολογία που να μας κάνει να νιώθουμε σίγουροι ότι όντως, εάν κάποιος μας φέρει ένα φυτό λυκίσκου ή ένα δείγμα λυκίσκου, ότι μπορούμε όντως να το ταυτοποιήσουμε. Το πρόγραμμα αυτό είχε να αντιμετωπίσει και κάποιες σοβαρές προκλήσεις. Αυτές καταρχήν ήταν η ίδια η έβρεση του λυκίσκου. Γνωρίζαμε από τη βιβλιογραφία ότι υπάρχει λυκίσκο στην Ελλάδα. Γνωρίζαμε από ηλικιωμένους ανθρώπους ότι υπάρχει λυκίσκος και στη στερεά Ελλάδα, γιατί τον χρησιμοποιούσαν ως θεραπευτικό βότανο, αλλά δεν ξέραμε πού θα μπορούσαμε να βρούμε συστάδες. Στην αρχή του έργου προχωρούσαμε λίγο στα τυφλά, γιατί επί της ουσίας δεν ξέραμε πού θα βρούμε λυκίσκο, αν θα βρούμε λυκίσκο, αν θα βρούμε θηλυκό λυκίσκο, γιατί το άρωμα στην πύρα προκύπτει από τον κόνο του θηλυκού άνθους του λυκίσκου. Θέλαμε, μάλλον, να βρούμε ανθρώπους που ξέρανε. Πού θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους, σε χωριά και σε καφενεία. Το
Το ξέραν αυτό το φυτό όταν το δείχναμε, πηγαίναμε και λέγαμε αυτό το φυτό πού υπάρχει, μας δείχνανε. Έτσι λοιπόν, με τη γνώση τη δική μας, σε σχέση με τις πολύ ψηλές απαιτήσεις του λυκίσκου για ήλιο, νερό και θρεπτικά συστατικά και με τη βοήθεια τέτοιων ανθρώπων, βρήκαμε την πρώτη συστάδα στο σπερχιό, κοντά στο βιολογικό καθαρισμό της υπάτης. Τα αποτελέσματά μας μέχρι στιγμής και έχουμε κάνει οι συλλογές που έγιναν στη Στερεά Ελλάδα ήταν εξαντλητικές, πρέπει να πω, δηλαδή μαζεύτηκαν πάρα πολλά, από πάρα πολλές περιοχές δείγματα. Και έτσι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι αφενός μεν μιλάμε για διαφορετικό ελληνικό πληθυσμό, μέσα στον οποίο μπορούμε να βρούμε μικρότερους υποπληθυσμούς. Αυτό σημαίνει ότι στη Στερεά Ελλάδα τουλάχιστον που έχουμε μελετήσει, έχουμε ένα γενετικό pool το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, δηλαδή σε επόμενη φάση φυσικά να φτιαχτούν, να γίνουν κατάλληλες διασταυρώσεις που θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να φτιαχτούν καινούργιες ποικιλίες οι οποίες θα έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην Ευρώπη, όπως θα έχετε δει και όλοι σας, έχουμε αρκετές περιόδους ξηρασίας και αυτοί επηρεάζουν αρνητικά το λυκίσκο. Οπότε, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι να μπορούμε να έχουμε πιο ανθεκτικές ποικιλίες σε σχέση με την θερμότητα, σε σχέση με τη θερμοκρασία, αλλά και σε σχέση με τις ξηρασίες. Ο δικός μας ρόλος ήταν αιτητός. Το πρώτο κομμάτι είχε να κάνει με τη μελέτη της χημικής σύστασης των εχυλισμάτων των λυκίσκων. Ο δεύτερος ρόλος μας ήταν να μελετήσουμε συγκεκριμένες βιολογικές δράσεις. Εστιάσαμε στη μελέτη της μικροβιακής δράσης συγκεκριμένων μικροοργανισμών που έχουν να κάνουν με την αλλίωση της μπύρας. Αυτό που θέλαμε να δούμε είναι αν τα εγχυλίσματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως βιοσυντηρητικά. Άρα μελετήσαμε διάφορες δράσεις έναντι αλλιογόνων μικροοργανισμών, ζυμωμικήτων και μυκήτων, με τελικό απότερο σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση χημικών συντηρητικών. Τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία, όπως ανέφερα, τα οποία έχουμε στο εργαστήριο, δείχνουν ιδιαίτερη δράση των θετικών εχυλισμάτων έναντι των συγκεκριμένων αλλιογόνων μικροοργανισμών που μελετήσαμε. Από τις διάφορες περιοχές και τα διάφορα φυτά λυκίσκου παρασκευάσαμε διάφορα εχυλίσματα. Τελευταία έχουν γίνει αρκετές έρευνες που δείχνουν ότι ο λυκίσκος μπορεί να έχει και αντικαρκινική δράση. Διερευνήσαμε την αντιπολαπλασιαστική δράση σε καρκινικά κύτταρα των εκχυλισμάτων που παρασκευάσαμε και τη συγκρίναμε με τη δράση εκχυλισμάτων εμπορικών ποικιλιών. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου μας επέτρεψαν στο να φτιάξουμε μία μπύρα η οποία να έχει αρώματα και γεύσεις της Στερεάς Ελλάδας. Είναι μία μπύρα ισορροπημένη, η οποία έχει χαρακτηριστικά φρούτων και αρωμάτων της περιοχής, χαρακτηριστικά της περιδοειδών, το οποίο συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με τα τοπικά εδέσματα. Αυτό μας δίνει μία προοπτική, πέρα από την ανάπτυξη και τη συμβολή του συγκεκριμένου έργου στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα μέσω του βιωματικού τουρισμού. Αυτό που μπορεί να συμβάλλει η συγκεκριμένη προσπάθεια, το συγκεκριμένο έργο, είναι στο να αναδείξει χαρακτηριστικά του τόπου μας, τα οποία μπορούν να γίνουν βιώματα για όλους όσους θα επισκεφθούν τη Στερεά Ελλάδα και να γίνει μία αφορμή για να αυξηθεί το τουριστικό προϊόν και να έρχονται να μας επισκέφτονται κόσμος όχι μόνο για τα ιαματικά ή για τα βουνά που έχουμε, αλλά και για την γευσιγνωσία και για τα εξαιρετικά φαγητά και την εξαιρετική κουζίνα που έχουμε στη Στερεά Ελλάδα. Συνολικότερα τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σημαντικές και για τη χώρα, γιατί προϊόντα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αξιοποιούν πόρους της χώρας, στην προκειμένη περίπτωση τον ελληνικό λυκίσκο, είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία της. Γιατί έχουν μία ταυτότητα. Διαφορετικά όταν αγοράζουμε τις εμπορικές ποικιλίες της Τσεχίας ή της Γερμανίας, λίγο ως πολύ τα προϊόντα μας δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν από αντίστοιχα προϊόντα άλλων χωρών. Ενώ εάν έχουμε μία ποικιλία λυκίσκου ή φτιάξουμε αρκετές ποικιλίες λυκίσκου οι οποίες είναι ελληνικές
με συγκεκριμένα που μπορούν να δίνουν συγκεκριμένα οργανωτικά χαρακτηριστικά, άρα και συγκεκριμένο έτσι χαρακτήρα στα προϊόντα μας, αυτά τα προϊόντα και αναγνωρίσιμα θα είναι και ενδεχομένως θα έχουν και καλύτερες τιμές.